Πρόεδρε, 34 μέρες μείνανε εργάσιμες, μιλάω, για να τελειώσει το 23. Πώς είναι η φετινή χρονιά και ειδικά για τα μέλη που ξέρω ότι και η φετινή χρονιά είχαν δουλειά, αλλά όλοι κοπιάζουν πάρα πολύ, έτσι, γιατί νομίζω ότι και ο μέσος πολίτης τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Βλέπω να στενάζεται. Ο τίτλος είναι αυτεμπορική. Σήμερα τα λέει όλα. Την έχω δίπλα μου εδώ και διαβάζω σε ζώνη πυρό στα νοικοκυριά. Από τα υψηλά επιτόκια, την απώλεια εισοδήματος, τις αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Τι να πω εγώ, τα λέτε όλα εσείς. Εσείς όμως έχετε την γεύση του συναδέλφου σας και εσείς ο ίδιος καθημερινότητας. Ναι, που ξέρετε ακριβώς τι γίνεται. Ναι, είναι γεγονός ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Υπήρχε όμως αντικείμενο, υπήρχε. Αν θέλετε, μία αύξηση του τζίρου μας. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι υψηλές τιμές, τα υψηλά επιτόκια και γενικότερα δεν μας άφησαν τα περιθώρια κέρδους που θα θέλαμε, όχι για να μπορούμε να καλύπτουμε και παλαιότερες υποχρεώσεις. Γιατί διάβαζα, ξέρετε, για τα αντικειμενικά κριτήρια και όλα αυτά, ας βάλουν μέσα στα αντικειμενικά κριτήρια τα δάνεια, τα χρέη, τις υποχρεώσεις προηγούμενων ετών, να δούμε πραγματικά αν θα μένει τίποτα στο να εισπράττει το κράτος με τα αντικειμενικά κριτήρια. Σωστά. Εμείς όμως αυτό το οποίο κάνουμε εδώ, ειδικά στον Πειραιά, λόγω της εξωστρέφειας που έχουμε και επειδή είναι η πύλη εισόδου της χώρας μας, επειδή είναι το μεγαλύτερο λιμάνι, κοιτάμε να ασκήσουμε μια εξωστρεφή πολιτική που να στοχεύει, αν θέλετε, σε άλλες χώρες πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περισσότερες τρίτες και απομακρυσμένες χώρες. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μας έχουν προσεγγίσει από το Ιρακινό Κουρδιστάν, από το Ιράν, από τη Συρία και σήμερα έχουμε και ένα επιχειρηματικό φόρουμ με την Ινδονησία. Μάλιστα. Ενώ αύριο έχουμε, υποδεχόμαστε 16 επιχειρήσεις από το Ιράν. Mm. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουμε λιγάκι τον ορίζοντά μας, τον εξαγωγικό κυρίως. Και βεβαίως έχουμε και ένα webinar με την Ινδία, ένα ναυτιλιακό webinar με την Ινδία στις 21 Νοεμβρίου, αναφορικά με τις δυνατότητές μας να χτίζουμε κάποια πλωτά μέσα, ειδικά ferryboat, προς αυτές τις χώρες. Ναι. Και οτιδήποτε άλλο μας δίνεται η ευκαιρία, δηλαδή γίνεται η παρουσίαση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων της οικονομίας αυτών των χωρών, που πολλές φορές δεν τα ξέρουμε ακριβώς. Μπορούμε να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε πιο παρθένες αγορές.